scouter.gr, το νέο όνομα του ερασιτεχνικού αθλητισμού. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι από το στάδιο του Ρουφ. Έχουμε έρθει σήμερα εδώ πέρα να μεταδώσουμε την αναμέτρηση ανάμεσα στο Πανθησειακό και στη Θυελλα και του Δημητριου. Θα αρχίσουμε με τις συνθέσεις νούμερο 1 για την ομάδα του Θησίου, goalkeeper Μπλάνης. Νούμερο 2, Αναγνωστόπουλος. Νούμερο 3, Κολιόπουλος. Νούμερο 4, Ακριτίδης. Νούμερο 5, Κοταρίδης. Νούμερο 5, Μεταλλινός. Νούμερο 6, Πολιτόπουλος. Νούμερο 8, Θανάσης. Νούμερο 9, Γκόλιας. 10, Κυφωνίδης. Και την 11 κλείνει νούμερο 11, Γιαλέλης. Και για τη Θύελλα του Δημητρίου έχουμε το Βένιο, goalkeeper, Μανταδάκης, το νούμερο 2, Πάλιας, το νούμερο 3, 4, ο Στρατής, 5, ο Έντι, 7, ο Τζεμόπουλος, 8, ο Τσουκάλης, 9, ο Κουτσουδάκης, 10, ο Νικολαίδης και με το 11, η 11 κλείνει ο Ραζακιάς. Πολιτόπουλος ελίσσεται, αλλά καταφέρει να αποσπάσει την μπάλα. Όχι, τελικά γίνεται το ξαφνικό σουτ από τον Γκόλια. Σταθερά ο Βένιος. Ο Πάλιας έξω από τη μεγάλη περιοχή. Ο Πάλιας. Πάλι κάνει μια πολύ ωραία τρίπλα, δίνει στον Μανταδάκη. Μανταδάκη έξω με μεγάλη περιοχή, κάνει τις τρίπλες, μπαίνει μέσα σε μεγάλη περιοχή. Κοντράρι μπάλα, η μπάλα στο δερματοφύλακα Μπλάνης. Ένα χώρο που κινείται ο Παλιάς, κάνει όμορφο κοντρόλ με το στήθος. Περνάει πολύ όμορφο τον Αναγνωστόπουλο και ετοιμάζεται για τη σέντρα. Κάνει τη σέντρα στο Νικολαίδη, ο Νικολαίδης κάνει και το σουτ. Όμορφη απόκριση από τον Μπλάνη. Κόρνερ. Θα συγκεντρώσει οι παίχτες. Εκτελεί πλάση στα αριστερά για τον Έντι. Έντι μπαίνει στη μεγάλη περιοχή, κάνει την παράλληλη σέντρα. Στρατής βρίσκεται στην μπάλα, ο Μπλάνης κόβει άλλη μια φορά. Πολύ όμορφα κόβονται όμως οι παίκτες της Θύελλας. Γκόλιας βγαίνει. Καθυστερεί όμως. Ανοίγει για τον Κυφωνίδη. Κυφωνίδης περνάει, δέχεται το μαρκάρισμα του Παλιά. Και ο διαιτητής σφυρίζει αυτό το φάουλ σε μια πολύ καλή θέση και απευθείας εκτέλεση για τους παίχτες του Θησίου. Γκόλιας δίνει πίσω για τον Θανάση. Θανάση δίνει για τον Πολιτόπουλο. Βγαίνει από την άμυνα του Τσουκάλης ταχύτατο. Τσουκάλης κόντρα, αρχίζει την κόντρα. Μακάρισμα, πολύ δυνατό μακάρισμα. Πρόθεση του παίχτη του Κοταρίδη ήταν κόκκινη. Έχουμε την κόκκινη κάρτα στον παίχτη του Θησίου για αυτό το μαρκάρισμα πάνω στο Τσουκάλι. Ο Τσουκάλι βγήκε από την άμυνα, το έβγαινε ταχύτατα στην επίθεση. Ο παίχτης Κοταρίδης έκανε το μαρκάρισμα. Είχε βέβαια πρόθεση όχι να σταματήσει την μπάλα, αλλά τον παίχτη και ο διαιτητής δίνει την κόκκινη κάρτα. Και φωνήθη στον χώρο του κέντρου πάρα πολύ ωραία. Χάνει. Χάνει με φάουλ από το
έδωσε δεν μπορούσε να δεχθεί την κίτρινη κάρτα. Ζαμόπουλος, για να δούμε. Κίτρινη. Κίτρινη κάρτα για τον Ηλία τον Τζαμόπουλο και τον αρχηγό της Θυελλας και τον Δημητρίου. Ραζακιάς, Ραζακιάς. Έξω από μεγάλη περιοχή και κάνει το σούτ. Out. Απελπιστικά out το σούτ. Έχουμε την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου στο γήπεδο του Ρουφ με τις δύο ομάδες ισόπαλες. Πανθησειακος Θυελλα Δημητρίου 0-0. Γίνεται το φάουλ. Κουτσουδάκης κάνει την προβολή του δοκάρι και γκολ. Έχουμε το δοκάρι και γκολ. Είχαμε την εκτέλεση του φάουλ. Είχαμε την εκτέλεση του φάουλ. Ο Κουτσουδάκης πετάχτηκε. Έκανε την προβολή του δοκάρι. Μπάλα και στα δίχτυα του πλάνη. Προς πίσω στρατή. Και ανοίξει ξανά για τον Πολιτόπουλο πολύ όμορφα και η φωνή της ξαναπαίνει την μπάλα. Αποφεύγει πολύ όμορφα το Τζουκάλι, πολύ όμορφα το Τζουκάλι, κάνει και τη σέντρα. Η μπάλα στον Γκόλια τελικά με το στήθος ο Ρέτσος γυρίζει την μπάλα στο Βένιο. Θανάσης μάχεται με το στρατή, Μανταδάκης αποσπάει την μπάλα. Μανταδάκης προσπαθεί και κάνει την παλιά για τον Ρασακιάς. Τελικά δεν προλαβαίνει να πλασάρει καθώς ο Μπλάνης πολύ όμορφα βρήκε στα όρια της περιοχής του και δείξε την μπάλα σε out. Πολιόπουλος εκτελεί. Βάτσιος απομακρύνει σε πρώτη φάση. Μανταδάκης δίνει πολύ όμορφα τον Ραζακιά. Η Θύελλα βγαίνει σαν επίθεση και δίνει για τον Τζουκάλι. Τζουκάλι έρχεται το μαρκάρισμα από τον Αναγνωστόπουλο και έχουμε το φάουλ. Άλλη μια κίτρινη κάρτα το τσεπάκι του διαιτητή. Μανταδάκης τώρα δέχεται το μαρκάρισμα τον Αλεξόπουλο ακριβώς στο χώρο της σέντρας. Άλλη μια κάρτα. Ο διαιτητής, ο οποίος μπορούμε να πούμε ότι κάνει υπερβολική χρήση των καρτών. Μουρκιώτης έχει χώρο. Δίνει για τον Πάλια. Πάλια σκάνει το σούτ απευθείας out. Βάτσιος με τον Τζουκάλι, Τζουκάλις απομακρύνεται από τον Κολιόπουλο, Τζουκάλις κάνει την πολύ όμορφη βαλιά για τον Βάτσιο. Βάτσιος μπαίνει στη μεγάλη περιοχή, κάνει παράλληλη σέντρα, Τζουκάλις και γκολ. Πολύ όμορφο γκολ για την ομάδα της Θύελλας. Προϊόν συνεργασίας μεταξύ Τζουκάλι και Βάτσιου. Πολύ όμορφο γκολ. Είχαμε την προέλαση του Τζουκάλι, ο οποίος στην κατάλληλη στιγμή άνοιξε την μπάλα για το Βάτσιο. Βάτσιος με την παράλληλη σέντρα στο Τζουκάλι και ο Τζουκάλις με πολύ όμορφο πλασέ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του πλάνη για να σημειώσει το Πανθησειακος Θυελλα Δημητρίου 0-2.
scouter.gr, το νέο όνομα του ερασιτεχνικού αθλητισμού.